με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, της Παναγίας μας και των Αγίων μας, φτάσαμε στην τετάρτη στάση των χαιρετισμών. Οι χαιρετισμοί είναι μια ακολουθία που, όπως έλεγαν οι Άγιοι Γεροντές μας, από την οποία ευαρεστείται πολύ η Παναγία μας. Η ίδια άλλωστε, όπως διαβάζει κανείς στον πρόλογο των σχετικών βιβλίων των χαιρετισμών, όταν εμφανίστηκε σε Αγιορείτας Πατέρας, τους είπε, το υποσχέθηκε και δεν το παίρνει πίσω αυτό που είπε η Παναγία μας. «Όποιος με χαιρετίζει καθημερινώς με αυτά τα χαίρε, χαίρε των χαιρετισμών, εγώ θα είμαι προστάτης και βοηθός του στην καθημερινή του ζωή». Αλλά και το πιο σπουδαίο, την ώρα της κρίσεως, την ώρα όπου θα παρουσιαστούμε ενώπιον του δικαίου κριτού και εκεί τα πάντα θα αποκαλυφθούν, τότε εκεί η Παναγία μας θα είναι, με συγχωρείτε για την έκφραση, συνήγορος υπερασπίσεώς μας. Θα μας υπερασπιστεί ενώπιον του δικαίου κριτού. Κάποτε ένα ιερωμένο πρόσωπο έπεσε σε μια αμαρτία. Βαριά αμαρτία. Και δεν είναι απορίας άξιον, όταν ο Μέγας Αντώνιος, αυτός ο αρχηγός των ασκητών, αυτός που έφτασε σε ύψη αρετής και αγιότητος, κάποτε είπε, «Στήλος Μέγας έπεσε εν τη ερήμο», καθότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε στον κόσμο οικούντες και σάρκα φορούντες. Αλλά και απ' την άλλη, κάποτε όταν διάβαζε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο σύγχρονος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, μια δαιμονισμένη, το δαιμόνιο φώναζε, «Αχ ρε Ιάκωβε, έναν από σας εδώ μέσα θέλω να ρίξω στην αμαρτία και δεν με νοιάζουν 500 κοσμικοί, εσάς πολεμάω». Γιατί αν ρίξει ένα ιερωμένο πρόσωπο, αμέσως θα σκανδαλιστούν εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, πέφτοντας ταυτόχρονα στο φοβερό αμάρτημα της κατακρίσεως, της ιεροκατηγορίας, που δεν μας συμφέρει βέβαια, διότι ο Θεός λέγει «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Έπεσε λοιπόν αυτό το ιερωμένο πρόσωπο σε μια βαριά αμαρτία. Καθώς όμως επέστρεφε για το σπίτι του, στα χείλη του, στη γλώσσα του, στο νου του, έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Περνώντας από ένα γιοφύρι, έπεσε το γιοφύρι και έπεσε μέσα στο ποτάμι και πνίγηκε. Και ήταν να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαίου κριτού. Όμως η Παναγία μας εμφανίστηκε και ζήτησε χάρη από τον Υιό της. Για αυτούς τους χαιρετισμούς που της απήγγειλε καθημερινώς, αλλά και εκείνη την ώρα μετά την αμαρτία. Και ζήτησε την επιστροφή αυτού του ανθρώπου στη ζωή, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα της μετανοίας και να τον παραλάβει εν μετανοία και εν εξομολογήσει. Τόση δύναμη έχουν οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Σε ένα μοναστήρι ήταν ένας μοναχός, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, από φύση αγράμματος, δεν έπαιρνε τα γράμματα, δεν μπορούσε να μάθει τους χαιρετισμούς. Το μόνο που έμαθε και αποστήθησε ήταν ο χαιρετισμός του Αρχαγγέλου Γαβρίλ προς την Παναγία μας. «Χαίρε νύμφια νύμφευτε». Αυτό έλεγε καθημερινά.
Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κάποτε αρρώστησε ο μοναχός αυτός, εκοιμήθη και μετά από 3 ημέρες λέγει, από τον τάφο του έβγαινε άρρητη ευωδία. Οι πατέρες οδηγήθηκαν εκεί στον τάφο από την ευωδία και είδαν ένα ολόλευκο κρίνο που είχε φυτρώσει πάνω στο χώμα του τάφου και πάνω στα φύλλα του κρίνου έγραφε με χρυσά γράμματα «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Ψάξανε, λέει, να βρούνε πού είναι οι ρίζες αυτού του κρίνου. Ανασύραν τα χώματα, με συγχωρείτε λιγάκι, και άνοιξαν και είδαν ότι η ρίζα αυτού του κρίνου ήταν στην καρδιά αυτού του μοναχού. Γιατί αυτός ο χαιρετισμός υπήρχε πάντοτε. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, πάλι μας λέγανε οι Άγιοι Γέροντες, συνιστούσε στις μοναχές να λένε αυτόν τον χαιρετισμό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ προς την Παναγία μας, το «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία», 150 φορές την ημέρα. Και λέγοντας αυτόν τον χαιρετισμό, «Δε θα πατήσει διάβολος», έλεγε στο μοναστήρι σας. Πόσο χρειάζεται κι εμείς, πόσο έχουμε ανάγκη ο καθένας για τη δική του ψυχή, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν στην εποχή μας, στην κοινωνία μας, πέραν αυτής της φοβερής πανδημίας με όλες τις συνέπειες και τα αποτελέσματά της. Τι ακούτε εσείς που είστε καθημερινώς στον κόσμο, αλλά και εμείς πατέρες που μας τα μεταφέρετε είτε τηλεφωνικώς είτε με άλλο τρόπο. Άγρια ζώα, με συγχωρείτε, και χειρότεροι. Εγκλήματα φοβερά και σήμερα ακούστηκαν. Είναι αυτό που είπαμε προχθές, που το λένε οι Άγιοι. Άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης, και θα προσθέταμε ή και τα δύο. Ας προσευχόμεθα. Οι πατέρες μας συνιστούσαν, δεν είναι τίποτε, έλεγαν. 10 λεπτά είναι η φορά, κάθε φορά που διαβάζουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και η Παναγία μας τρέχει και προφθάνει για όλους μας. Από το παράδειγμα που είπαμε του μεγάλου Αντωνίου, ας το βάλουμε στην καρδιά μας. Να μην κρίνουμε κανέναν. Διότι όπως έλεγαν και πάλι οι Άγιοι Γέροντες, μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο να αμαρτάνει. Όμως ξέρουμε τη μετάνοια, την εσωτερική συντριβή αυτού του ανθρώπου. Την αμαρτία μπορεί να την είδαμε, τη μετάνοια όμως δεν τη βλέπουμε. Τη μετάνοια τη βλέπει ο Θεός και γίνεται μεγάλη χαρά επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Και ας λάβουμε υπόψη μας όλοι τις αρετές της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, και να τις ενστερνιστούμε κατά το δυνατόν, με αγώνα, με πόνο, με αίμα, με κόπο. Άλλωστε το έλεγε και το ξανάλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, ουκ έστι βρώσεις και πόσεις η Βασιλεία του Θεού». Και να ομοιάσουμε στην Παναγία μας κατά το δυνατόν, στην υπακοή της, στο βασικότερο. Η υπακοή κόβει το ίδιο θέλημα και φέρνει την υψοποιό ταπείνωση. Τη σεμνότητά της. Μη σκανδαλίζομαι. Τη σιωπή της. Ρομφαία διήλθε από την ψυχή της, αλλά εκείνη υπέμεινε σιωπόσα, την υπομονή της, την καρτερία της, την πίστη της. Αν έχουμε κι εμείς πίστη,
και υπομονή και αν προσέχουμε να μην αμαρτάνουμε την κάθε ημέρα μας, τότε ο Θεός θα μας προσθέσει όλα τα υπόλοιπα. Διότι έτσι εμείς θα δείχνουμε ότι ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού. Και ο ίδιος ο Θεός μας είπε, «Ετείτε την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Όλα τα υπόλοιπα θα μας τα χαρίσει η αγάπη του Θεού. Το ευχόμεθα όλοι οι πατέρες με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, τον Αγίον μας Δαβίδ και Ιακώβου και τις ευχές του Αγίου Γέροντος μας Κυρίλου, σε όλους να χαρίσει ο Θεός τη Βασιλεία Του, για να απολαύσετε κι εσείς και εμείς δωρεάν από την αγάπη του Θεού τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός σε αυτούς που Τον αγαπούν. Αμήν.